Το κρατικό κανάλι της Γερμανίας υποστηρίζει ότι για το φιάσκο με τα εμβόλια στην Ευρώπη η Κομισιόν αποποιείται τις ευθύνες που τις καταλογίζουν και τις επιρρύπτει σε ολιγορία των εθνικών κυβερνήσεων. Θα τα δούμε αναλυτικά αφού συνδεθούμε με τον Παντελή Βαλασόπουλο, την Αλεξία Τασούλη, τον Θανάση Αυγερινό, τη Μαρία Ψαρά στις Βρυξέλλες. Ξεκινάμε από τον Παντελή στο Βερολίνο που έχει το ρεπορτάζ. Φαίνεται εδώ ότι ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον για τις ευθύνες, Παντελή. Έτσι φαίνεται. Αλλά να πούμε κάτι. Ότι έχουν. Εδώ υπάρχουν μελέτες και υπάρχουν στοιχεία. Mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία που δίνει το ΕΡΔΕ στη δημοσιότητα λένε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήθελαν το εμβόλιο της BioNTech. Πίστευαν ότι ήταν ακριβό, ότι θα κρατούσε καιρό για να βγει και πόνταραν όλοι στο εμβόλιο της AstraZeneca. Εκεί χάθηκε. Mm-hmm. Εκεί χάθηκε, Γιάννη. Ότι ποντάραν όλοι στην AstraZeneca ενώ δεν ήθελαν. Ήταν πολύ μικρή, λέει, η μειονότητα. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν το λένε. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό ότι οι περισσότεροι ήθελαν το εμβόλιο της AstraZeneca και όχι της Pfizer. Εκεί φαίνεται να χάθηκε και το παιχνίδι. Αυτό λένε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν είναι όλα αυτά αλήθεια. Γιάννη.